το πνεύμα το άλαλον και κοφόν σι επιτάσσω έξελθε. Το πνεύμα το άλαλον και κοφόν σι επιτάσσω έξελθε. Αδερφοί μου, η σημερινή εικόνα την οποία ακούσαμε από το Ιερό Ευαγγέλιο είναι γεμάτη από πόνον. Πόνον τον οποίον ο σημερινός άνθρωπος δεν τον γνωρίζει. Ο σημερινός άνθρωπος κηρύττει και λέγει ότι δεν υπάρχει δαίμονας, δεν υπάρχουν πονηρά πνεύματα. Αυτά ονομάζονται, λέγουν, αδυναμίες. Αυτή τη στιγμή όμως ο Κύριος μας παρουσιάζει ότι ενώπιον του βρίσκεται ένα δαιμόνιο το οποίο έχει δύο χαρακτηριστικά. Είναι άλαλον και κοφόν. Δηλαδή ούτε μιλά ούτε ακούει. Ένα σημείο το οποίο μας βασανίζει όλους μας. Ομιλεί ο Θεός, ομιλεί η Αγία Γραφή, ομιλούν οι Πατριάρχες και οι Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ομιλούν οι νέοι θεολόγοι και Άγιοι της Εκκλησίας και όμως δεν ακούμε ούτε ομιλούμε. Πνεύμα άλαλον και κοφών βασιλεύει σήμερα εις τον κόσμο. Ούτε ακούει, ούτε ομιλεί. Ομιλεί και συμβουλεύει η Εκκλησία, ομιλούν οι πατέρες της Εκκλησίας, ομιλούν οι γραφές, ομιλούν οι Άγιοι. Δεν ακούει ο άνθρωπος. Πάντοτε βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Είναι άλαλος και όταν υπάρχει ευκαιρία να δώσει εκείνο που τον απασχολεί, που τον βασανίζει, δεν το λέει αυτό, διότι είναι κοφός. Ακούει, έχει μέσα του το βάρος, πρέπει να εξομολογηθεί, πρέπει να φύγει αυτό το οποίο τον βασανίζει, δεν το λέει, το κρατάει. Είναι άλαλο και κοφό το δαιμόνιο. Και εις τούτο το σημείο ακριβώς απαντά η Εκκλησία μας δια του Αγίου Αποστόλου και εκλεκτού του Θεού του Αποστόλου Παύλου. Ομιλεί και προσπαθεί να πείσει τον άνθρωπον να δώσει αυτό το οποίο τον βασανίζει τώρα στην παρούσα ζωή και όχι όταν κλείσει τα μάτια του, διότι εν το άδει ουκέ στη μετάνοια. Χρειάζεται εξομολόγηση ο άνθρωπος και δεν το λμά να κάνει αυτό το οποίο το ζητεί ο Θεός. Παιδί μου, πες μου τι σε απασχολεί και εγώ θα το σηκώσω. Ομιλεί στον σημερινό πατέρα και του λέγει από πότε έπαθε το παιδί σου αυτό. Παιδιώθεν, λέγει, από τον καιρό που ήταν μικρό παιδί. Εδώ πρέπει να προσέξουν οι γονείς ιδιαιτέρως ότι μόνον ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος θα δώσει διαπαιδαγώγηση στο παιδί σου. Με αν δεν του δώσεις τον Χριστό μέσα στην ψυχή του, λέγει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τότε όσα κι αν του αφήκησες τον κόσμο τούτον, είτε χτήματα, είτε πλούτη, είτε δόξες, είτε τιμές, είτε μορφώσεις, είτε πτυχία, αυτά δεν κάνουν τίποτε. Εάν δεν φυτέψεις μέσα στην ψυχή του παιδιού σου τον Χριστό, λέγει, δεν έπραξες τίποτε. Ομιλεί ο Άγιος της Εκκλησίας μας. Ομιλεί, αλλά ποιος τον ακούει? Ομιλούν οι πατέρες, ποιος τους ακούει? Και ο Κύριος μας όταν του είπεν την αποκάλυψη αυτήν ότι από μικρό παιδί έπαθε τούτο
και εξιστόρησε ότι άλλοτε το στέλνει στη φωτιά για να το κάψει, άλλοτε στο νερό για να το πνίξει. Ή τη δύνασε, λέγει στον Χριστό, βοήθησέ με. Τι ήταν αυτή η λέξη στην οποία είπε, ενόμισε ότι μπρος του βρίσκεται ένας άνθρωπος. Αλλά αμέσως το απαντά ο Κύριος και του λέει, το «Ή δύναμε, δυνατός εστίν εκείνος που πιστεύει». Και τότε δυνατά το πιστεύοντι έπεσε στα πόδια του Κυρίου και ήρθισε να κλαίει και να χύνει δάκρυα. «Κύριε, βοήθημη τη απιστία». Η απιστία είναι εκείνο το οποίο κρατά τον δαίμονα. Η απιστία είναι εκείνη η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στην αιώνιον κόλαση. Δεν πιστεύει, δεν φροντίζει, δεν αγωνίζεται. Δια τούτο είναι μέσα στην δέσμη του διαβόλου που είναι το δαιμόνιο κοφών και άλλαλων. Και είπε ο Κύριος, φέρε μου το κοντά μου, αυτό το οποίο σήμερα απασχολεί τον καθέναν άνθρωπο που έχει τα παιδιά που του έδωκε ο Θεός. Φέρε μου τα κοντά μου, λέγει, τα παιδιά σου. Και εκείνος το έφερε. Και μόλις το έφερε, λέγει, το δαιμόνιον έπεσεν χάμω και έπεσεν στα πόδια του Κυρίου να αφρίζει, λέει, και να τρίζει τους οδόντας. Και ο Κύριος μας το επετίμησε το δαιμόνιο. Και όταν το επετίμησε, του είπε, το δαιμόνιον, το άλαλον και κοφόν, έξελθε και φύγε και μικέτη εισέλθει στο παιδί αυτό. Ναι, αδερφοί μου. Και τι έγινε? Κράξαν και πολλά σπαράξαν, λέγει, αφήκεν αυτό. Ούτως ώστε, λέγει, πολλοί ενόμισαν ότι απέθανε. Και ο Κύριος το πήρε από το χέρι και το σήκωσε και το έδωκε στον πατέρα του. Αλλά είπε έναν παραπονεμένο λόγο ο Κύριος. Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη, πόσον καιρό θα είμαι μαζί σου, πόσον καιρό θα σε ανεχτώ, κοντεύω τώρα να δώσω και το αίμα μου για να σε σώσω, κοντεύω τώρα να θυσιαστώ για σένα και εσύ δεν πιστεύεις, δεν με αγαπάς, δεν έρχεσαι κοντά μου. Ω Θεέ μου, οποία χαριστία εις το σημερινόν άνθρωπον, όλα τα γνωρίζει, όλα τα θέλει, όλα τα ζητά, μόνον ένα δεν θέλει, να πάει κοντά εις το Χριστό. Ο νόμος εισθένησε, αργεί το Ευαγγέλιο. Ο νόμος του Θεού έχει αργήσει πλέον, είναι άχρηστος, έπαθε να πω εγκατάλειψη ο λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο. Οι προφήτες εισθένησαν. Οι προφήτες δεν ακούνε λόγων καλών από τον κόσμο και μιλούν χωρίς όμως το δαιμόνιο να τους αφήνει να υποκύψουν. Ω Χριστέ μου, ελέησε τον κόσμο σου. Παναγία μου, σύ που επώνεσες τόσο για μας και κλαίζεις στον Υιό σου και τον παρακαλείς να μακροθυμήσει, παρακάλεσε τον να έχει μακροθυμία, ίσως μετανοήσουμε. Αδερφοί μου, ο Κύριος μας με τους μαθητάς φεύγει και ανακοινώνει μία λυπηράν δια τους μαθητάς σκηνή. Τους λέγει, πηγαίνουμε τώρα, λέγει, και ο Υιός του ανθρώπου θα τον πιάσουν βάρβαρα έθνη. Θα τον πιάσουν αχάριστα έθνη. Θα τον πιάσουν οι Ρωμαίοι, θα τον πιάσουν και οι Εβραίοι και θα τον σταυρώσουν, θα τον αποκτήνουν, λέγει, και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Φανερώνει αυτό στους μαθητάς του ο Κύριος, διότι φεύγει δια την πόλη η οποία εφώνευσε τους προφήτας, τη Χριστό. Θεοκτώνων. Θεοκτών είμεθα και εμείς, αδερφοί. Θεοκτώνος πόλη ήταν η Ιερουσαλήμ, αυτή που εσταύρωσε τον Θεό.
και εμείς δεν είμαστε λιγότερο αχάριστοι. Πόσα μας έδωκε ο Θεός μας και εμείς δεν του λέγουμε έναν ευχαριστώ, αλλά τι κάνουμε? Βλασφημούμε τον Θεό, βλασφημούμε τον ευεργέτη μας, βλασφημούμε αυτόν που έχυσε το αίμα του για μας, βλασφημούμε αυτόν ο οποίος θα θυσιαστεί επάνω στο σταυρό. Αχάριστε λαέ, δεν έχεις πάνω σου ίχνος ευεργεσίας δια το εκείνον που σε ευεργέτησε. Δεν θέλει να τον ακούσεις καθόλου. Δεν θέλει να υποταγήσεις το θέλημά του. Τι σου έφτασε ο Θεός? Τον οδήγησε στον θάνατο και εκείνος εθυσιάστηκε πάνω στο σταυρό. Κύριε και Θεέ μου, λυπήσου τον κόσμο σου, λυπήσου την Ελλάδα σου, λυπήσου τους χριστιανούς, διότι όταν ο Θεός στον Φαραώ έστελεν τας πληγάς του, ερωτούσαν τους μάγους του, γιατί ακρίδες, γιατί τα βατράχια, γιατί το αίμα του Νείλου, το νερό του Νείλου έγινε αίμα, γιατί οι ασθένειες αυτές? Και εκείνοι του απαντούσαν, ο Θεός είναι αυτός ο οποίος τιμωρεί αυτήν την Αίγυπτον. Δάχτυλος Θεού εστί. Και έρχεται σε εμάς ο Θεός σήμερα να μας ερωτήσει. Δεν βλέπετε τους σεισμούς, δεν βλέπετε τους καταποντισμούς, δεν βλέπετε τις ασθένειες που έρχονται πάνω σας, δεν βλέπετε όλα όσα γίνονται, δεν τα βλέπετε, δεν μετανοείτε. Δεν θέλετε να πείτε ότι εγώ τα παραχωρώ, εγώ επιτρέπω? Δεν το βλέπετε, δεν μπορείτε να το δεχθείτε, διότι τρίχα από την κεφαλή του ανθρώπου δεν πέφτει αν δεν θέλει το θέλημα του Θεού. Κάθε τι το οποίο γίνεται, ζητούμε να το λύσουμε διά της επιστήμης. Γίνονται σεισμοί και αντί να πούν δάχτυλος Θεού εστί, δεν ακούνε ότι ο Κύριος μας λέγει «επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει», ότι από το θέλημά μου είναι ό,τι γίνεται. Δεν μπορεί να το φανταστεί ούτε να το παραδεχτεί και κατατρέχει στην επιστήμη να έβρει τη λύση. Αδερφοί μου, ο Κύριος μας οδηγεί τους μαθητάς του στην πόλη Ιερουσαλήμ. Εκεί θα τον ακούσουμε την πρώτη ημέρα να εισέρχεται και να φωνάζουν «Οσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Και την πέμπτη ημέρα θα φωνάζει ο ίδιος λαός «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν, το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Αυτός είναι ο άνθρωπος, αδερφοί μου. Αυτοί είμεθα εμείς, οι οποίοι έχουμε το δαιμόνιον, το κοφόν και το άλαλον. Ούτε ακούμε, ούτε μιλούμε. Είμεθα οι ίδιοι και συνεχίζουμε να είμεθα οι ίδιοι αδιόρθωτοι και αμεταμέλητοι. Κύριε, δώσε μας τα σημέρας που έρχονται δια να μας ξυπνήσουν με το πάθος και τα βάσανά σου. Τα σημέρας που έρχονται δι' εμάς να τα ζήσουμε, να τα βάλουμε μέσα στη ψυχή μας, να γίνουμε δικά του παιδιά, να γίνουμε δικά του αφιερωμένοι στο όνομά του Κυρίου μας. Να μας αξιώσει να φτάσουμε και την Αγία του Ανάσταση και την υπουράνιον του Βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.